Ζήμη, καλημέρα. Είστε ο αντιπρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου της ΚΟ. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η κυνηγητική περίοδος. Θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα. Καλημέρα, κύριε Χατζηστέργο. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση στο σταθμό σας. Η κυνηγητική περίοδο ξεκινάει όπως κάθε χρόνο στις 20 Αυγούστου και θα λήξει στις 28 Φεβρουαρίου του 2021. Οι άδειες των κυνηγών έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει. Το γραφείο μας είναι ανοιχτά μέχρι τις 17 Αυγούστου μόνο τα πρωινά, 9 με 12, και από τις 17 Αυγούστου και τα απογεύματα. Θα παρακαλέσω τους φίλους κυνηγούς που θα προσέρχονται για να βγάλουν άδεια να φοράνε μάσκα. Είναι υποχρεωτική για να μπουν στο γραφείο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εν ώψη της πανδημίας του COVID-19, θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την προστασία των κυνηγών? Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, γιατί όπως γνωρίζετε το κυνήγι είναι ένα μοναχικό άθλημα. Ο καθένας είναι με το σκύλο του, στο βουνό και δεν χρειάζεται να έχει κάτι άλλο. Είναι τελείως μοναχικό άθλημα. Δεν ερχόμαστε σε επαφή με κανέναν άλλο άνθρωπο. Τα μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να κυνηγούν? Μέτρα ασφαλείας όλοι οι φίλοι κυνηγοί τα γνωρίζουν. Πρέπει να προσέχουν τα όπλα τους, να προσέχουν τους φίλους τους σκύλους μαζί, για να έχουμε μια πολύ όμορφη κυνηγητική περίοδο. Χωρίς ατυχήματα, χωρίς τίποτα. Αν και είναι ελάχιστα, δεν έχουν συμβεί ποτέ σχεδόν. Οι κυνηγοί γνωρίζουν και θα κάνουν αυτό που πρέπει. Κύριε Τζίμι, ποια είναι η συνεισφορά, η προσφορά του κυνηγού στο περιβάλλον, ειδικά εδώ στην ΚΟ? Κάθε χρόνο ο κυνηγητικός σύλλογος, με χρήματα τα οποία ανήκουν στα μέλη του, αγοράζει και απελευθερώνει ικανό αριθμό από πέρδικες. Φροντίζοντας παράλληλα και τους βιοτόπους με νερά και φαγητά. Επίσης, στην άδεια που πληρώνουμε κάθε χρόνο έχει ενσωματωθεί ένα ποσό το οποίο πηγαίνει στο Πράσινο Ταμείο. Παράλληλα με την δραστηριότητα των κυνηγών στα βουνά, όπως καταλαβαίνετε, βλέπουν και οτιδήποτε εκεί συμβαίνει. Μία φωτιά, κάποιος που θα έχει ανάγκη, οτιδήποτε. Η πρόσβαση στα βουνά, ξέρετε, είναι δύσκολη. Οι κυνηγοί μπορούν και προσφέρουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και εύχομαι καλή κυνηγητική σεζόν σε όλους τους συναδέλφους σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζηστέργο, και εγώ εύχομαι σε όλους τους φίλους κυνηγούς μια καλή κυνηγητική περίοδο.